Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Όλοι μας έχουμε προβληματιστεί μετά το τελεσίγραφο το οποίο έστειλαν οι Ευρωπαίοι, το ΝΑΤΟ και οι μεγάλες δυνάμεις εναντίον κυρίως των Σέρβων. Έβγαλαν τα προσχήματα και απεκαλύφθη πλέον ποια είναι η τακτική αυτών των ανθρώπων που έζουσαν την Αδριατική και τις απέναντι ακτές, να κάνουν τι δηλαδή, να εξασφαλίσουν την ειρήνη? Μα ειρήνη υπήρχε και την ειρήνη την κατέλυσαν χάριν συμφερόντων κάποιων δυνατών της Ευρώπης. Τι ζητούν τώρα, να τιμωρήσουν τους ατάκτους και οι άτακτοι είναι οι Σέρβοι? Το αντίθετο, οι Σέρβοι είναι οι οποίοι υφίστανται τα δεινά. Μας λέγει ο λόγος του Κυρίου, δικαιοσύνην μάθετε οι ενικούντες επί της γης. Μας καλεί ο Θεός να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά, βασισμένοι πάνω στη δικαιοσύνη. Έφτιαξαν οι άνθρωποι μετά από τόσους πολέμους και τόσες καταστροφές, έφτιαξαν παγκόσμιους οργανισμούς δήθεν για την ειρήνη, ενώ στην ουσία δεν βοήθησαν την ειρήνη, επειδή δεν σκοπεύουν στη δικαιοσύνη, ούτε στην αλήθεια, ούτε έχουν την αγάπη προς τους λαούς τους μικρότερους. Ένα είναι το κίνητρο που όθησε τους λαούς, τους μεγάλους, εναντίον των μικρών. Ο εγωισμός, η φιλαυτία, η σκοπιμότητα να απολαύσουν κάποια αγαθά εις βάρος των άλλων, δηλαδή λόγοι οικονομικοί, λόγοι εθνικοί, λόγοι ακόμη και θρησκευτικοί. Τι χρωστάει όμως η Βαλκανική Χερσόνησος να υποφέρει, να υφίσταται τώρα 3 χρόνια αυτό το μαρτύριο? Τι χρωστάει η Ιουγκοσλαβία, την οποία την διέλυσαν αντί να της δώσουν την δυνατότητα να συνυπάρξουν οι λαοί που περιέχονται μέσα στα σύνορά της με ειρήνη και αγάπη? Όχι. Για να εξυπηρετήσουν κάποιους εγωισμούς των Κροατών και των Μουσουλμάνων, θέλησαν να αδικήσουν, να απομονώσουν και να συντρίψουν τους Σέρβους, τους οποίους κατασυκοφάντησαν, και δεν χρωστούν καλό να κάνουν κάποια μέσα ενημερώσεως παρά μόνον να εμφανίζουν την ευθύνη δήθεν των Σέρβων, οι οποίοι είναι οι ταραξίες της περιοχής. Πάλι βροντά ο λόγος του Θεού, δικαιοσύνη μάθετε οι ενικούντες επί της γης. Και μάλιστα να μάθουν την δικαιοσύνη αυτοί για τους οποίους θυσιάστηκαν και οι Σέρβοι και οι Έλληνες στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που λεγόταν συμμαχοί μας. Αλλά τώρα συμμαχίες λειτουργούν με την έννοια της ωφέλειας, της οικονομικής, ηλικής, της σφαίρας της επιρροής,
και υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός στα Βαλκάνια επιρροής των μεγάλων και συν της άλλης ο μεγάλητος δάκτυλος, το Βατικανό, το οποίο είναι η κυρία αιτία όλης αυτής της τραγωδίας. Υπάρχουν βιβλία τα οποία γράφουν, αναλύουν και αποδεικνύουν την αλήθεια. Ποιον ρόλο έπαιξε το Βατικανό, το κράτος αυτό του Βατικανού στην Βαλκανική και συγκεκριμένα στην Ιουγκοσλαβία, στην Αλβανία. Ποιον ρόλο παίζει, έπαιζε και παίζει ακόμη πιο επικίνδυνο ρόλο στα Σκόπια, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Ουκρανία, ακόμα και στη Ρωσία και στην Ελλάδα που θέλει να την εξουθενώσει και να την αφομοιώσει θρησκευτικά. Θα έπρεπε οι μεγάλοι, οι ισχυροί της γης να έχουν συνετιστεί από τόσα δεινά που υπέφεραν οι λαοί της Ευρώπης και κυρίως των Βαλκανίων από τόσους πολέμους. Θα έπρεπε να είχαν ειλικρινή πρόθεση, ειρηνευτική και όχι ειρηνοκάπηλη διάθεση και όχι και πολεμοκάπηλη διάθεση, γιατί όλοι μας νιώσαμε μια αηδία όταν ακούσαμε ότι είναι έτοιμοι να βομβαρδίσουν χωρίς να προλέγουν ποιος φταίει και μετά να ξεκαθαρίζουν ότι μόνος φταίχτης είναι οι Σέρβοι της Βοσνίας και οι άλλοι Σέρβοι. Τέτοια υποκρισία δεν τη συγχωρεί ο Θεός και θα πρέπει να συνετιστούν προτού συμβεί εκείνο το άλλο που λέγει ο στίχος της γραφής: «Ζήλος λείψετε λαών απέδευτον και νυν πυρ τους υπεναντίους έδετε». Θα καταλάβει ζήλος, φθόνος, κακία, πολεμική μανία των απέδευτων λαών. Ποιον λαών? Τους λαούς τους δήθεν πεπολιτισμένους βαρβάρους της Δύσεως που μας δείχνουν συνέχεια τα σκληρά τους δόντια έτοιμοι να μας κατασπαράξουν με την προβιά εμφανίζονται και κρύβουν δυστυχώς των λύκων. Και θαυμάσαμε και απορρίσαμε όλοι για την αδιατοπριά τους πώς κατόρθωσαν να συνδυάσουν τόση υποκρισία και να ενοχλούνται από την άρνηση της Ελλάδος να συμμετάσχει σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε μια ομόδοξη χώρα που μαρτυρεί, που ανεβαίνει στο Γολγοθά, που σταυρώνεται και που σταυρωτές της είναι οι Ευρωπαίοι. Οι Γερμανοί, οι Ιταλοί αρχικά, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι μετά και όλη η συνοδεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πλέον φανερώνει ένα πρόσωπο που δεν μας εμπνέει εμπιστοσύνη για ειρήνη και δικαιοσύνη, αλλά μας εμπνέει φόβους. Μήπως άραγε είναι κάποιο θεριό της Αποκαλύψεως? Μήπως άραγε η Ευρωπαϊκή Ένωση εξελίσσεται σε σφαγεία των λαών που ήταν πριν σφαγείς κάποιοι ναζιστές και φασίστες και τώρα συντάσσονται οι πάντες με ένα νεοναζισμό και ένα νεοφασισμό λυπηρών? Μήπως είναι λοιπόν αυτή η λεγόμενη Ευρωπαϊκή Ένωση που είμαστε κι εμείς ένα μέλος, δυστυχώς ή ευτυχώς? Δυστυχώς λέγω ή ευτυχώς, γιατί άλλα περιμέναμε και άλλα βλέπουμε και η υποκρισία τους έχει περάσει τα όρια και τις φαντασίες. Μήπως είναι λοιπόν αυτή η, θα λέγαμε, δημιουργούμενη Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η Βαβυλώνα, η πόρνη
που κάθεται πάνω στο θηρίο το Αντίχριστο και πίνει το αίμα των Αγίων. Πόσο αίμα ήπιαν οι ναζιστές και οι φασίστες το 40-44, δεν φτάνει. Πόσο αίμα ήπιαν περίπου οι ίδιοι και στον πρώτο πόλεμο των παγκόσμιων. Δεν φτάνουν αυτά τα αίματα. Πόσο αίμα ήπιε το Βατικανό, περί του οποίου μιλήσαμε και αφιερώσαμε κάποιες σχετικές ομιλίες και δεν ολοκληρώσαμε. Δεν είχαμε την όρεξη να ξαναγυρίσουμε στα θέματα αυτά. Αλλά η Ορθοδοξία υποφέρει. Είναι στο στόχαστρο. Είναι μέσα, θα λέγαμε, στα νύχια του παπισμού του Βατικανού. Και απειλείται με διαίρεση, απειλείται με αλληλοσπαραγμό, απειλείται με αφανισμό. Μήπως λοιπόν εκπληρώνονται της Αποκαλύψεως τα λόγια και η πόρνη, η Βαβυλώνα, η Μεγάλη, πίνει το αίμα των Αγίων, καθισμένη πάνω στο Αντίχριστο θηρίο. Δεν απέχει πολύ η πραγματικότητα από αυτά τα λόγια του Αγίου Ιωάννου, του Θεού, με τη γραφίδα του Αγίου Ιωάννου στην Αποκάλυψη. Τι ζητούν λοιπόν οι Ευρωπαίοι? Να χορτάσουν μήπως την πείνα των πεινασμένων? Μήπως να θεραπεύσουν τους ασθενείς με φάρμακα? Μήπως να σβήσουν τις φωτιές? Όχι, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Εάν ήθελαν αυτόν τον σκοπό, οι υποκριτές της Ευρώπης και των μεγάλων χωρών, οι ηγέτες, θα είχαν στείλει τελεσίγραφο στην Τουρκία για την Κύπρο. 20 χρόνια δεν φτάνει. Και μιλάνε οι υποκριτές, οι αδιάνθρωποι, ότι σκοτώθηκαν περίπου 60 από μια ρουκέτα, μια οβίδα, την οποία μωμεθανή την έριξαν, όπως απεδείχθη και ανεκοίνωσαν και τα μέσα ενημερώσεως. Η Μουσαχεντίν ντυμένη σέρβικα, ναι, για να κάνουν προβοκάτσια, να δώσουν το άλοθη, για να ανάψει το πράσινο φως των βομβαρδισμών. Δηλαδή, να κάνουν τι αυτά τα θερία, τα αεροπλάνα και τα πλοία, να κάνουν τι? Να γλιτώσουν άλλους 60, μήπως σκοτωθούν άλλοι 60, και να σκοτώσουν χιλιάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες, γιατί τι είναι οι Σέρβοι, κύριοι? Εσείς η συμμαχία ιερά, του διαβόλου θα λέγαμε συμμαχία. Μην πείτε πως είστε του Χριστού συμμαχία και της ειρήνης και δικαιοσύνης. Θα βλέπατε την αλήθεια στη Γιουγκοσλαβία, κύριοι. Θα βλέπατε την πραγματικότητα, κύριοι. Και δεν θα μεροληπτούσατε. Και δεν θα δικούσατε ένα μαρτυρικό λαό, ο οποίος αγωνίστηκε να είστε εσείς σήμερα ελεύθεροι, που θυσιάστηκαν από τους Ουστάσι, τους παπικούς, 1.300.000, και τόσοι άλλοι εσφαγιάστηκαν. Ο μισός πληθυσμός της Σερβίας θυσιάστηκε για τον αγώνα της ελευθερίας, και εσείς τους πληρώνετε με αυτό το νόμισμα του Ιούδα του προδότη. Τι θα σας δώσει, κύριε? Κύριε, εσείς με τα όπλα σας και τα βαριά σας πολεμικά αεροπλάνα και τα πλοία σας, τι θα σας δώσουν οι Κροάτες και οι Μουσουλμάνοι? Τα 300 αργύρια, μα δεν φτάνουν ούτε και 300 αργύρια να σας δώσουν. Γιατί προδίδετε την δικαιοσύνη? Γιατί πουλάτε την ειρήνη? Γιατί ενώ υπόσχεστε ειρήνη και νέα τάξη των πραγμάτων, σπέρνετε τον όλεθρο και παριστάνετε τον μπαμπούλα, ότι είστε έτοιμοι να ισοπεδώσετε τα πάντα, και νομίζετε ότι οι Σέρβοι είναι ανθρωπάκια να υποκύψουν? Θα σας εκδικηθούν, και τότε θα ανάψει ένας μεγάλος πόλεμος, ίσως ο τρίτος, όπως το λέγουν και πολλοί ειδικοί. Τι ζητάτε λοιπόν? Μήπως να ασκήσετε πιέσεις? Μήπως για να χτυπηθούν
οι Σέρβοι αφού αποχωρήσουν από τις γραμμές που έχουν καταλάβει με τον ηρωισμό τους για να υπερασπίσουν τα εδάφη τους. Μήπως τελικά να δώσετε το χτύπημα για να ισοπεδωθεί η Σερβία και να πάψει μια ορθόδοξη χώρα να αποτελεί, θα λέγαμε, κάρφος στο μάτι του Βατικανού, να ανοίξει το πεδίο δράσεως της Ουνίας και της λατινοποιήσεως της Σερβίας και στη συνέχεια όλων των Βαλκανίων. Μήπως για να εξυπηρετήσετε κάποια άλλα συμφέροντα και επιρροές, κάποιες βάσεις, όπως οι Αμερικάνοι στα Σκόπια που έχουν ήδη βάσεις, λέει, έχουν κάνει, και στην Αλβανία, στην Αυλώνα βάσεις. Και ρωτάμε, τι φταίει αυτός ο κόσμος, ο οποίος ταλαιπωρείται από τα δικά σας ειρηνοκάπηλα παιχνίδια και από τις δικές σας πολεμικές σειράξεις που δημιουργείτε. Τσακίσατε τους Άραβες τον κόλπο. Ισοπεδώσατε πολιτείες και χωριά. Εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί. Τόσο πολύ σας έφταιξε ο Σαντάμ Χουσέιν. Τι σας έφταιξε όμως? Στην ουσία τα πετρέλαια, αυτά αποσκοπούσατε. Όχι να ταπεινώσετε ένα Σαντάμ Χουσέιν, αλλά να εξασφαλίσετε επιρροή στα πετρέλαια και κάποιες άλλες ωφέλειες. Τι σας έφταιξε τώρα η Σερβία? Δεν ζούσαν καλά? Δεν είχαν ένα ομόσποδο κράτος? Δεν μιλάτε εσείς για ειρήνη και ενότητα? Εσείς, όπως είχαμε πει επανειλημμένως, ενώνεστε για να διαιρέσετε την Ορθόδοξη Ανατολή. Εσείς ενώνεστε για να διαιρέσετε τους Ορθοδόξους, να τους αποδεκατήσετε και να βασιλεύετε εσείς με τα καπρίσια σας επάνω σε αυτούς τους λαούς στους οποίους θέλετε να επιβάλλετε μια τυραννία. Ζήλος λείψετε λοιπόν λαών απέδευτων, λέγει ο Κύριος στην Γραφή. Θα καταλάβει έναν λαόν απέδευτον που παιδεύεται μόνον μηχανοκρατικά, θετικά, για να κάνει μηχανές, για να έχει την δυνατότητα να εκφράζει την δύναμή του, για να υποτάσει λαούς. Ζήλος λείψετε λαόν απέδευτον, τους λαούς της Ευρώπης που τώρα δείχνουν την απαιδευσία τους. Εμείς τους παιδεύσαμε. Δεν είναι αλήθεια, Κύριοι? Ποιος σας έκανε ανθρώπους εσάς? Ποιος σας έμαθε γράμματα? Ποιος σας έμαθε πολιτισμό? Ποιος σας έδωκε αξίες? Οι Έλληνες και το Βυζάντιο. Και τώρα και οι νεότεροι Έλληνες σας έμαθαν, και σας Γάλλοι που είπατε πουρκουά. Εμείς δεν είπαμε πουρκουά όμως. Εσείς το είπατε και τώρα συντάσσεστε με αυτούς τους ναζιστές για να χτυπήσετε χάρη του Βατικανού και δικών σας επιρροών την Ορθόδοξη χώρα της Σερβίας, την Βοσνία πρώτον. Και εσείς Άγγλοι τι πάθατε? Εμάς επενούσατε και τους Σέρβους και τώρα έρχεστε τιμητές του διαβόλου για να δώσετε την χαριστική βολή. Λες και δεν φτάνουν οι τόσες τραγωδίες και αιμορραγίες και οι τόσες σφαγές που υπέστησαν οι Ορθόδοξοι από τους φασίστες και ναζιστές? Δεν φτάνουν όλα αυτά? Αντί να βρείτε τρόπον να εξασφαλίσετε την ειρήνη, και εσείς πέβδετε μήπως τυχόν αντιδράσει η Ρωσία και υπάρξει εμπόδιο για την πραγμάτωση των επιδρομών σας. Δεν ήπιατε αρκετό αίμα Ευρωπαίοι? Και εσείς Κύριοι του ΝΑΤΟ, της ψευτοειρήνης, δεν ήπιατε αρκετό αίμα στον κόλπο κάτω? Τι άλλο αίμα ζητάτε? Και των Ευρωπαίων? Το αίμα των Σέρβων? Τι το θέλετε? Να το πιείτε σαν θεριό? Εσύ η πόρνη
Γιατί πόρνη κατήντησες Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί κατήντησες πόρνη της Αποκαλύψεως, η οποία χαρίζεται στους εχθρούς της ειρήνης, στους εχθρούς της ελευθερίας. Χαρίζεσαι Ευρώπη και στους Σκοπιανούς. Και μας πουλάσε μας και μας παριστάνεις ότι είμαστε εμείς το μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν, και ακόμα τα Σκόπια δεν είναι τίποτε και ούτε πλήρως έχουν αναγνωριστεί, δεν μας λέτε κύριοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα Σκόπια είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξίζουν παραπάνω από την Ελλάδα? Εμάς μας εξαπατήσατε κύριοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας είχατε υποσχεθεί και υπογράψει τους τρεις όρους και αυτούς τους αφαιτήσατε, γιατί σε άλλους από εσάς έταξε να θάψετε τα πυρηνικά σας απόβλητα ο Γλυγόροφ, σε άλλους εσάς Αμερικάνοι να κάνετε βάσεις, σε άλλους άλλα οικονομικά ωφέλη και σε άλλους να δίδει ναρκωτικά η μεγαλύτερη βιομηχανία ναρκωτικών του Γλυγόροφ, και σε άλλους όπως το Βατικανό να παραδώσει την Εκκλησία των Σκοπίων για να την κάνει ουνίτικη Εκκλησία και να την κάνει μια σφήνα μέσα στο σώμα της Ορθοδοξίας. Είστε λοιπόν ή δεν είστε αντίχριστοι κύριοι? Μπορείτε να μας αποδείξετε το αντίθετο? Έρχεται λοιπόν η πραγματικότητα και μας βεβαιώνει για εκείνα τα οποία λέγαμε προπολού καιρού και πέρσι. Φαίνονταν μερικά από αυτά υπερβολικά, αν και δείξαμε βιβλία και θα δείξουμε και θα διαβάσουμε και από βιβλία κάποια στοιχεία για τις σφαγές που υπέστησαν οι Ορθόδοξοι Σέρβοι και οι Έλληνες στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για τις σφαγές που υφίστανται σήμερα. Και εδώ έχουμε ένα θαυμάσιο βιβλίο, «Η νέα παγκόσμια τάξη άρχισε. Η γενοκτονία ενός λαού, Γιουγκοσλαβία, 1992». Δεν φτάνει η τραγωδία τόσων, θα λέγαμε, ετών στην κατοχή του 40-44. Πρέπει και σήμερα να ζήσουν οι Γιουγκοσλάβοι μια άλλη κατοχή ενός νεοναζισμού, ενός νεοφασισμού, μια κατοχή δηλαδή που αποσκοπεί να διαλύσει την δύναμη των Ορθοδόξων λαών. Αυτό κύριε είναι ο στόχος σας. Μην κρύβεστε. Δεν μπορείτε πλέον να μας εξαπατάτε άλλο. Και θαυμάζουμε για το θράσος σας που είχατε να θέλετε να εμπλέξετε και την Ελλάδα σε έναν άδικο σατανικό πόλεμο. Δηλαδή, μην τυχόν πέσει καμιά λεωβίδα, το ξαναλέγω, και σκοτώσει περίπου 60, και για να προλάβετε εσείς, υποκριτές, οι Φαρισαίοι, θέλετε να σκοτώσετε δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες και να τρομοκρατήσετε τους Σέρβους, οι οποίοι είναι ήρωες και οι οποίοι χτυπιώνται από εσάς τα τέκνα του Βατικανού και της Αποστασίας. Χτυπιώνται κύριοι, σας το λέμε, να το ξέρετε. Το ξέρετε εσείς. Οι Έλληνες να το μάθουν. Χτυπιώνται οι Σέρβοι, τους χτυπάτε κύριοι, χάριν του ψευτοπλανητάρχη σας, θρησκευτικού ηγέτη, του Πάπα, αυτού του τέρατος της Αποκαλύψεως. Σας ρωτάμε, γιατί δεν στείλατε τελεσίγραφο στην Τουρκία για την κατοχή της μισής Κύπρου? Γιατί δεν στείλατε τελεσίγραφο στους Τούρκους για την απαγωγή 3 περίπου χιλιάδων αγνοωμένων, τους οποίους ίσως έχουν σφάξει 20 χρόνια? Εμάς μας εμπέζετε, επειδή τα συμφέροντά σας επιβάλλουν να έχετε φιλία με τους Τούρκους. Δεν έχετε ηθική κύριοι της Ευρώπης, και εσείς μεγάλοι Αμερικάνοι και οι άλλοι. Καμία ηθική δεν έχετε. Καμία δικαιοσύνη δεν υποστηρίζετε. Και καμία ειρήνη από εσάς δεν μπορεί να προέλθει παρά ίσως μια υποτέλεια, ίσως μια δουλεία
νέα δουλεία. Αυτό είναι η παγκόσμια νέα τάξη των πραγμάτων. Τάξης δηλαδή που ετοιμάζει την τυραννία του Αντιχρίστου. Θα έπρεπε να στείλετε τελεσίγραφο, κύριε Τισό, και εσύ Πάπα, ανεδέστατε του Βατικανού Πλανητάρχη, τελεσίγραφο στον Μπερίσα, να επιτρέψει στους Έλληνες να ζουν ως Έλληνες, να έχουν σχολιά, να έχουν δικαιώματα, να έχουν τη γλώσσα τους και να εγκατασταθούν οι Μητροπολίτες που χειροτώνησε το Πατριαρχείο, αφού εξαρτάται η Εκκλησία από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. Θα έπρεπε εσείς, κύριοι της ΕΟΚ, της Ένωσης της Ευρωπαϊκής, τώρα έχουμε Ευρωπαϊκή Ένωση, μα τέτοια ένωση είναι, θα λέγαμε, μια Βαβυλωνία. Θα έπρεπε να στείλετε τελεσίγραφο, κύριε, εσείς τον Γλυγόροφ, τον οποίον αποθρασίνατε, τον οποίον εξυψώσατε, τον οποίον τον κάματε δυνατόν να μας δίδει ραπίσματα, ραπίσματα, ραπίσματα και να μας ξεφτελίζετε εσείς εμάς, τους δήθεν συμμάχους και εταίρους. Σε αυτόν τελεσίγραφο, κύριε, Αμερικάνοι και Άγγλοι και Γάλλοι και εσείς οι άλλοι και Ιταλοί και Γερμανοί, που τον αναγνωρίζετε, τον ενθαρρύνετε, τον στηρίζετε και τον παρακινείτε, εσείς από εσάς πήρε αυτά τα δικαιώματα ο Γλυγόροφ. Όχι μόνον να μην ενδίδει και υποχωρεί στους τρεις δικαίους στοιχειώδεις όρους, ώστε να τον αναγνωρίσουμε και εμείς και να ζήσουμε αρμονικά και ήρεμα. Αλλά του είπατε κανέναν όρο. Πάρε και τη Μακεδονία, πάρε και τη Θεσσαλονίκη. Οι Έλληνες χαζοί είναι, μαλώνουν, γκρινιάζουν. Θα βρούμε ευκαιρία. Το Αιγαίο στους Τούρκους και τη Θράκη και η Μακεδονία στους Σκοπιανούς και η Νότια Ήπειρο στους Αλβανούς. Αυτό λέτε, κύριοι Γερμανοί και εσείς Ιταλοί και εσείς Βατικανό και εσείς μεγάλοι και εσείς όλοι οι μεγάλοι, οι αχάριστοι, που τίποτε δεν αναγνωρίζετε στις θυσίες στις οποίες υπευλήθη η Ελλάδα χάριν δικής σας ελευθερίας. Την Ελλάδα την θυμάστε μόνον να συντρέχει στους αγώνες σας να επιβάλλετε τη νέα τάξη, την αντίχριστη των πραγμάτων. Στον κόλπο η Ελλάδα, στη Σομαλία η Ελλάδα. Ποιοι είμαστε εμείς η φτωχή χώρα που παντού θα είμαστε μαζί σας και εσείς παντού εναντίον μας. Παντού εναντίον μας. Είστε ή δεν είστε λοιπόν ψεύτες, είστε ή δεν είστε λοιπόν απατεώνες της ιστορίας, η μεγαλύτερη απάτη είναι η σημερινή. Και είχατε το δράσος να καλέσετε την Ελλάδα να συμμετάσχει και στους βομβαρδισμούς. Ευτυχώς, ευτυχώς που την τελευταία στιγμή έπαυσε η πολιτεία μας τις υποχωρήσεις. Για ποιο λόγο εμείς υπογράψαμε την διάλυση της Ιουγκοσλαβίας? Τι πετύχαμε, κύριοι? Δεν προδώσαμε? Δεν είμαστε κι εμείς αίτιοι της φαγής τόσων χιλιάδων Σέρβων και Κροατών και Βοσνίων και Μουσουλμάνων? Γιατί να βγάλουν τα μάτια τους εξαιτίας και της δικής μας υπογραφής? Πότε θα αρθώνουμε εμείς σαν Έλληνες λόγων αξιοπρεπή και αποδεικτικών για να αποτρέπουμε τις φαγές, την λαιλασία της ιστορίας, να αποτρέπουμε αυτές τις τραγωδίες τις οποίες δημιουργεί και τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση χάριν ανώμων σκοπών θρησκευτικών, πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών? Αυτά είναι τα κινητρά σας, κύριοι της Ευρώπης. Αλλά ξαναθυμίζω τον στίχο: δικαιοσύνη μάθετε οι ενικούντες επί της γης. Δεν το ακούτε αυτό? Θα ακούσετε το άλλο. Η οργή του Θεού θα ξεσπάσει. Θα το βρείτε. Η Θεία Δίκη θα σας τιμωρήσει. Έστι δίκη ο φθαλμός ως τα πάνθωρα, έλεγαν οι αρχαίοι προγονείς μας. Τα βλέπει αυτά τα εγκλήματά σας ο Κύριος. Τα βλέπει η ιστορία η αδέκαστη και θα σας δικάσει. Και θα καταποντιστείτε. Πιστεύω ότι δεν θα προλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ολοκληρωθεί, γιατί θα είναι ένα έργο ανομίας και βαβυλωνίας, ένα έργο εξαπάτησης των λαών,
για υποδούλωση, για υποτέλεια και όχι για αξιοπρέπεια, ισότητα, ειρήνη και δικαιοσύνη, για αγάπη και ελευθερία. Κύριοι, τι νόημα έχει η συνθήκη του Μάστριχ που μιλάει για ελευθερία, δικαιοσύνη, για συμπαράσταση και αλληλεγγύη στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Για σας μέλος είναι τα Σκόπια, το ανύπαρκτον ακόμη αυτό κράτος, και εμείς δεν είμαστε που έχουμε και την Προεδρία? Και παρά τα αυτά, όλοι μας ποδοπατήσατε, όλοι μας φτύσατε κατάμουτρα, όλοι μας απειλήσατε, όλοι μας ραπήσατε, όλοι μας ποδοπατήσατε, και θέλετε να μας κάνετε και συνενόχους και παραπέρα των εγκλημάτων εναντίον των ομοδόξων μας των Σέρβων? Ευτυχώς, είπε η πολιτεία, μέχρι εδώ. Ευτυχώς ανορθώθηκε το εθνικό μας έστω λίγο φρόνημα και το αίσθημα και η φιλοτιμία μας. Νιώσαμε να πάβει πλέον να πληγώνεται ασύστολα, και εμείς να υποκύπτουμε, να σκύβουμε το κεφάλι και να λέμε δώστε μας κι άλλα ραπίσματα. Αυτή ήταν μέχρι τώρα η τακτική μας. Και φταίμε και εμείς για την τραγωδία της Σερβίας. Φταίμε που μας παρασύρατε συνέχεια στις δικές σας άνομες αποφάσεις για να βολέψετε τα δικά σας συμφέροντα και το Βατικανό, και μας σέρνατε ως υποτελείς, υποχρεωμένους, να πειθαρχούμε για να είσαστε εσείς οι αγνώμονες, οι αχάριστοι που πάντοτε εναντίοι μας είσαστε και μας ποδοπατούσατε και μας ποδοπατάτε. Ποτέ κανένα εθνικό δικαίω μας δεν μας κατοχυρώσατε. Κανένα εθνικό δικαίω μας. Αυτό είναι το όνειδος της ιστορίας. Υπάρχει δίκαιος οφθαλμός ως τα πανθωρά που τα βλέπει όλα. Και νυν πυρ τους υπεναντίους έδεται, λέγει ο Κύριος. Κύριοι, θα σας καταφάγει το πυρ της θείας δικαιοσύνης και εκδικήσεως. Τόσα αίματα αδελφών μας Σέρβων, τόσα αίματα Ουκρανών και άλλων Τσεχοσλοβάκων και άλλων Ορθοδόξων βοούν, και έρχεται η ώρα που θα πληρώσετε, και θα πληρώσετε κι εσείς πολύ ακριβά. Δεν θα πληρώνουμε αιώνια μόνον εμείς, θα πληρώσετε κι εσείς για αυτήν την αποστασία σας, αυτή την εξαπάτηση την οποία θέλετε να την κάνουμε, θα κάνουμε αρχή για να υποτασσόμεθα και να σας ακολουθούμε αδιαμαρτύρητα. Και μόλις σας κάνουμε τα χατήρια, μια κλωτσιά, ράπισμα και άλλο ράπισμα, μα και άλλο ράπισμα, και μας πιέζετε να λέμε πάντοτε ευχαριστούμε, δώστε μας κι άλλες απειλές και ταπεινώσεις, ως πότε πια? Δηλαδή θα μας οδηγήσετε στον έσχατον εξευτελισμόν, εμείς να ερχόμαστε ενάντια των ομοδόξων μας των Σέρβων και των άλλων, εσείς που κατορθώσατε με το δάχτυλο της Τουρκίας να διαιρέσετε τα Βαλκάνια? Έχετε δικαίωμα εσείς να μιλάτε για ειρήνη? Και θα σας τα ψάλουμε και τώρα και άλλη φορά. Και εμείς έχουμε επιχειρήματα, έχουμε αδιάψευστα ντοκουμέντα, και θα αναφέρω από ένα άρθρο η ατέλειωτη τραγωδία της Σερβίας του Μίκο Τομάσοβιτς. Ο Μίκο Τομάσοβιτς είναι ένας Σέρβος θεολόγος, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών της θεολογίας, και έχει νυφευτεί Ελληνίδα. Είχε έρθει, θυμάμαι, σε μια εκκλησία που είχε μια διάλεξη, το είχε ακούσει από τον ραδιοφωνικό σταθμό, και μου ζήτησε να κάνουμε μια προσπάθεια διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών για να καταρτιστούν αυτοί οι ομόδοξοι μας Σέρβοι, οι ελληνικότεροι ημών των Ελλήνων, για να καταρτιστούν στα αρχαία ελληνικά. Αυτός λοιπόν ο θαυμάσιος διδάκτορ της θεολογίας, ο Μίκο Τομάσεβης, γράφει ένα θαυμάσιον άρθρο
που αναφέρεται στην σύγχρονη πραγματικότητα. Είχαμε αναφερθεί στα ίσως άγνωστα ή ξεχασμένα εγκλήματα του Βατικανού σε περασμένες ομιλίες. Δεν τελειώσαμε. 20 περίπου βιβλία υπάρχουν τα οποία αποκαλύπτουν την θηριωδία του αιμοσταγούς αυτού τέρατος που λέγεται Βατικανό, που θέλει να πίνει συνέχεια το αίμα των Ορθοδόξων. Έχουμε και νεότερα στοιχεία και νεότερα βιβλία, αλλά ας ακούσουμε αυτούς που μιλούν μέσα από τα πράγματα. Μεταξύ πολλών άλλων, βλέπω ότι προχώρησε η ώρα και πρέπει να σπεύσω. Μεταξύ πολλών άλλων λέγει ο Μίρκο Τομάσοβιτς: το σερβικό ζήτημα στην Κράινα, Κροατία, Σλαβωνία, Δαλματία, Βοσνία και Ζερκοβίνη υφίσταται από τότε που ο ναζισμός εισεχώρησε εκεί και μάλιστα από τον πρώτον ακόμα παγκόσμιο πόλεμο. Ο σερβικός λαός αγωνίζεται για την επιβίωσή του, για τα σπίτια του, για την ζωή του ο σερβικός λαός αγωνίζεται. Κατηγορούνται οι Σέρβοι συνέχεια, συνέχεια οι Σέρβοι και τα μέσα ενημερώσεως, τα ευρωπαϊκά, αλλά και μερικά κουλτουριάρικα, προδοτικά ελληνικά. Πού είστε λεβέντες ήρωες εδώ Έλληνες να ελέγξετε κάποια κανάλια ιδιωτικά, τα οποία παρουσίασαν μονόπλευρα, εσχρά, ότι φταίνε οι Σέρβοι, ότι μόνον οι Σέρβοι φταίνε. Φυσικά όταν δέχονται επίθεση, όταν ξεριζώνονται οι Σέρβοι, όταν σφαγιάζονται, όταν κατακρεουργούνται, όταν καίγονται σπίτια, γκρεμίζονται, βομβαρδίζονται, εκκλησίες, μοναστήρια, τα πάντα, νεκροταφεία, ανασκάφονται, βεβηλώνονται, ναοί, αρπάζονται, θησαυροί, εμπέζονται, εικόνες και τόσα άλλα. Θα αμυνθούν οι Σέρβοι. Αλλά τους λέμε, οι Σέρβοι αμύνθηκαν και αμύνονται με κάποια ανθρωπιά για την Ορθόδοξη. Είναι Ορθόδοξοι και γνωρίζουν και με ελληνική τρόπον την νοτροπία γνωρίζουν ένα μέτρον αμύνης και ένα μέτρον εκδικήσεως. Ενώ η ουστάση, η νέη ουστάση της Κροατίας, κύριοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εσείς με τα μεγάλα σας πλοία και τα αεροπλάνα τα βαριά που είστε έτοιμοι να σπείτε τον θάνατο σε χιλιάδες Σέρβους. Ναι, οι Κροάτες είναι οι ουστάσιοι κύριοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 700.000 εκτόπισαν από την Κροατία και άλλους έσφαξαν και κατακριούργησαν. Μήπως θα στείλετε τελεσίγραφο στους Κροάτες κύριοι? Πότε? Δεν πρόκειται ποτέ. Μήπως τελεσίγραφο θα στείλετε και στους Βοσνίους Μουσουλμάνους που θέλουν να σας θέτουν όρους εις βάρος των Σέρβων? Ούτε και σε αυτούς θα στείλετε τελεσίγραφο κύριοι, γιατί ο στόχος σας είναι να υπηρετήσετε τους άνομους, θα λέγαμε, σκοπούς του Βατικανού, να ισοπεδώσετε αν ήταν δυνατόν την Ιουγκοσλαβία για να έρθει η σειρά των Ελλήνων και των άλλων Ορθοδόξων. Και καταφέρνετε να διαιρείτε. Μιλάγαμε για μια ορθόδοξη ενότητα, πανορθόδοξη ενότητα, που θα αποτελούσε την εγγύηση, την αντίρροπη δύναμη της ειρήνης και την ειρήνη. Θα σας έλεγε κύριοι, στοπ, που πάτε εσείς να σκοτώσετε τις χιλιάδες, τις εκατοντάδες χιλιάδων με την υποκρισία ότι δήθεν μια οβίδα σκότωσε 60 άτομα. Θα σας έλεγε, που πάτε κύριοι, τις 700.000 που ξερίζωσαν οι Κροάτες, δεν τους βλέπετε? Τα εγκλήματα των Μουσαχεντίν δεν τα βλέπετε? Τις τόσες, θα λέγαμε, βιαιότητες και τους βανδαλισμούς των παπικών στην Κροατία και αλλού δεν τα βλέπετε? Πού είναι η Ορθόδοξη Ενότητα? Πού είσαι εσύ, άλλοτε περήφανη Ρωσία? Σου έβαλαν χαλκάδα στη μύτη και σε τραβάνε. Και τη μια λες δεν δέχομαι βομβαρδισμούς και μετά λες θα συμφωνήσω μάλλον. Ή μετά έρχεσαι να κάνεις αμφιταλάντευση αυτό που δεν παζαρεύεται.
Πρόκειται να πεις βέτο, κύριε. Δεν σας επιτρέπεται να απειλήσετε την παγκόσμια ειρήνη με βομβαρδισμούς. Πού? Εναντίον των Σέρβων, εναντίον των Κροατών. Εναντίον των Σέρβων, εναντίον των Μουσουλμάνων. Πού είναι η αιτία της αδικίας και της καταλύσεως της ειρήνης και εναντίον που βομβαρδίσετε, κύριε, τη Γερμανία. Αυτή φταίει για την τραγωδία στη Σερβία. Γιατί δεν την βομβαρδίζετε? Τη Γερμανία, που κατόρθωσε μετά από τόσα χρόνια, μετά από 50 χρόνια, 54 περίπου χρόνια, να μας επιβάλλει την νεοναζιστική νέα τάξη των πραγμάτων. Αυτή να βομβαρδίσετε. Το Βατικανό να βομβαρδίσετε. Αυτή φταίνε, κύριοι, για το αίμα που τρέχει στην Ιουγκοσλαβία. Δεν φταίνε τίποτα οι Σέρβοι που αμήνονται. Και ακούσατε να σας τα πούμε. Να πάψουν οι Έλληνες να έχουν κλεισμένα τα μάτια. Και η πολιτεία και η εκκλησία να ανοίξει τα μάτια της και να δει ποια γενοκτονία επιτελείται επί σειράν ετών τώρα στην Κροατία και στην άλλη Ιουγκοσλαβία. Και αντί να διαμαρτυρηθούμε εμείς, αντί εμείς να απειλήσουμε, αντί να υπάρξει ένας συνασπισμός πανορθόδοξος που να απειλήσει, έστω να αντιροποιήσει τις απειλές, να μην εκτελούνται, να υπάρχει κάτι το οποίο θα είναι φραγμός στην ανεξέλεκτη αυτή τακτική των αντίχριστων της Δύσεως, που μας ετοιμάζουν νέες τραγωδίες και περιπέτειες. Αντί να υπάρξει λοιπόν αυτή η πανορθόδοξη ενότητα για την αναχέτηση των ανώμων σκοπών, έρχονται και μερικοί και σε κανάλια ελληνικά παίρνουν τη θέση των αδίκων, των τρομοκρατών, των σφαγέων, για να υποστηρίξουν ακόμη ως αναγκαία μια επίθεση που μπορεί να φέρει και τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά να δούμε από το άρθρο αυτό, η ατρίο τραγωδία της Σερβίας του Μίρκο Τομάσοβιτς, κάποια στοιχεία. Η αιτία λοιπόν είναι οι Κροάτες και οι Μουσουλμάνοι της Βοσνίας, που είναι ανυποχώρητοι και χτυπούν τόσες φορές, όπως γνωρίζουμε, τους Σέρβους. Ακούσατε μια μικρή στατιστική, συνοπτική. Ο πόλεμος που διεξάγεται σήμερα μπορεί συνοπτικά να θεωρηθεί ότι είναι μια νέα οργανωμένη κροατική γενοκτονία επί του σερβικού λαού στην Κροατία, στην Κράινα, Βοσνία και Σερβοβίνη. Ακούσατε συνοπτικά κάποια στατιστική των καταστροφών, βανδαλισμών από τους Κροάτες. Έχουν αναγκαστεί να εκπατριστούν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες Σέρβοι, 700 περίπου χιλιάδες. Τα σπίτια τους λαϊλατήθησαν και στη συνέχεια παραδόθηκαν στη φωτιά ή βομβαρδίστηκαν. Τα επίσημα στοιχεία αναφέρουν ότι 156 ιεροί ναοί και μοναστήρια κατεστραμμένα υπάρχουν από τους Κροάτες τώρα, από το 91 και έπειτα. 161 μισθογκρεμισμένα υπάρχουν μοναστήρια. Κατεδάφησαν 65 ενοριακά εκείματα και τα άλλα τα δήλωσαν και προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές σε 43. Ισοπαίδωσαν 18 ορθόδοξα νεκροταφεία και σε 12 έχουν προκαλέσει σοβαρές φθορές. Αυτά δεν τα βλέπετε, κύριοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Πότε θα στείλετε τελεσίγραφο για αυτά τα εγκλήματα? Από τα 10 επισκοπικά μέγαρα των περιοχών αυτών, τα 8 έχουν ανατιναχθεί. Τι τους έφταιγαν? Έχουν ανατιναχθεί στον αέρα και τα 2 λαϊλατήθηκαν και μισοκαταστράφηκαν. Καταστράφηκαν παραπάνω από 6.000 ορθόδοξες εικόνες. Πολλές βιβλιοθήκες με σημαντικής αξίας χειρόγραφα. Τι τους έφταιγαν? Να, γιατί είπαμε, λαός απαίδευτος θα λάβει πυρ την δικαίαν ανταπόδοση από τον Κύριον.
Ζήλος λείψετε λαών απέδευτον και νυν πει τους υπηραντίους έδετε. Όχι εμείς. Δεν τους κάνουμε πόλεμο εμείς, εκτός και μας επιτεθούν. Θα τους τιμωρήσει η θεία δίκη, που δεν το λησμονεί. Οι 7 επίσκοποι της Κροατίας και μερικοί από τη Βοσνία και την Ισερκοβίνη είναι πρόσφυγες και βρίσκονται στο Βελιγράδι, όπως και περισσότεροι από 40 Σέρβοι ιερείς. Αυτή είναι η αγάπη του Βατικανού των Κροατών των Παπικών. Τόσο βάρβαροι είναι, τόσο τύρανοι είναι, τόσο εγκληματίες είναι. Οι Κροάτες στην Κροατία προέβησαν σε εθνική εκαθάριση 286 σερβικών χωριών και το ίδιο έχουν κάνει και οι μουσουλμάνοι στη Βοσνία και Ζερκοβίνη. Αυτά δεν τα βλέπετε, κύριοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και Αμερικάνοι και Άγγλοι και οι άλλοι? Ή μήπως να τα βλέπεις και εσύ, Ρωσία, ομόδοξη Ρωσία, που δέχεσαι να σε ταπεινώνει η Δύση μέχρι να σε εξευτελίσει για ένα δολάριο? Πότε θα αρθεί στο ύψος της εξωπρεπίας σου για να αποτελείς κάποια αντίρροπη δύναμη και εγγύηση για τους Ορθοδόξους? Άλλα ελπίζαμε και άλλα βλέπουμε. Λοιπόν, στη συνέχεια, πρέπει να αναφερθεί ότι έως τώρα δεν έγινε καμιά καταγγελία ότι Κροάτης ή Μουσουλμάνος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη Σερβία. Τόσες χιλιάδες σφάξαν, ρημάξαν, γκρεμίσαν σπίτια, εκκλησίες, τα πάντα τα ισοπαίδωσαν, τα έκαψαν, τα βεβήλωσαν, λαϊλάτισαν, άρπαξαν, εικόνες, ευαγγέλια, σταυρούς, τα πάντα. Αυτά, κύριοι, τι είναι? Πράξεις πολιτισμού? Ζήλος λείψετε λαών απέδευτον και νυν πυρ τους υπεναντίους έδετε. Κι αν το πυρ αυτό δεν σας το στείλει η Βοσνία των Σέρβων, θα το στείλει άνωθεν ο Θεός. Θα τιμωρηθείτε, κύριοι, για αυτή την απάτη και αυτά τα εγκλήματά σας. Κροάτες πρόσφυγες βρίσκονται στη Σερβία, όπου οι Σέρβοι τους παραχώρησαν ξενοδοχεία και διαμονή, τους δίδουν τρόφιμα, φάρμακα, ρούχα και όλα τα απαραίτητα. Έτσι συμπεριφέρονται οι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Ενώ εσείς τους ξεριζώσατε, τους εξοντώσατε ή τους αλλαξοπιστήσατε. Αυτή είναι η ηθική του Βατικανού, η ηθική της Ευρώπης, η ηθική των Γερμανών που σας υποστηρίζουν εσείς, κύριοι Κροάτες, που για σας έπρεπε να έρθει το τελεσίγραφο. Και όχι για τους Σέρβους. Οι Σέρβοι πρόσφυγες από τη Βοσνία, Ερζεγκοβίνη, ανέρχονται σε 700.000. Τους ξεριζώσατε. Αλλά αυτό δεν απασχολεί τους δυτικούς. Αντιθέτως, κατηγορούν τους Σέρβους για εθνική εκαθάριση. Πού βρίσκεται η αλήθεια? Πού είναι η δικαιοσύνη? Και επαναλαμβάνει ο Μίρκο Τομάσεβιτς, πάλιν και Πολάκης, πού είναι η αλήθεια? Πού είναι η δικαιοσύνη? Πού είναι ο πεπολιτισμένος λαός της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ειρήνης και νέας τάξης των πραγμάτων? Πού είναι? Γιατί, κύριε, αυτά τα κρύβετε. Ζήλος λείψετε λαών απέδευτον και νυν πει τους υπεναντίους έδετε. Λέτε πως ο Θεός το είπε λόγων και θα το κάνει και έργων, αν δεν μετανιώσετε, κύριε. Αν δεν λύσετε πολιορκίες, εμπάργκο και τόνα και τάλλο, και να μονιάσετε τους λαούς, αν είστε ειρηνευτές, ειρηνοποιοί, και όχι να κατασπαράζετε και να σφαγιάζετε τους Σέρβους Ορθοδόξους χάριν πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, θρησκευτικών σας σκοπιμότητων. Και μήπως δεν κάνετε διωγμό και θρησκευτικό εκεί στην Κροατία, στο Μαυροβούνιο? Λοιπόν, τι πράτεται στην Βοσνία, Ερζεγκοβίνη και στα Σκόπια και στο Μαυροβούνιο? Εσείς θέλετε να κάνετε διείσδυση, να διαιρέσετε τους Ορθοδόξους και χάριν του Βατικανού να σφαγιάσετε τους Ορθοδόξους. Και ζητάτε να τους κάνετε ανεξάρτητους, αυτοκεφάλους, αυτοκέφαλες εκκλησίες, ώστε να τις αφομοιώσετε, η Μαυρολατίνια, εσείς, κύριοι, που είσαστε αβάπτιστοι, κατά φράση του κυρίου Μίρκο Τομάσοβιτς, να τους μεταβάλλετε σε Λατίνους. Και η εξάρτηση από το Βατικανό είναι, θα λέγαμε, ένα γεγονός. Είναι σκοπός σας, λοιπόν, άνομος. Και καταλήγει
Θα διαβάζω στις γραμμές. Βασικός λοιπόν στόχος της Ορθοδόξης Εκκλησίας της Σερβίας. Ποιος είναι η ειρήνη? Να ειρηνεύσουν οι λαοί εκεί στη Ιουγκοσλαβία. Και δείχνει το παράδειγμα η Σερβία. Γιατί θέλετε να την χτυπήσετε, κύριε? Τα γεγονότα δείχνουν, λέγει και σφραγίζει την ομιλία το άθρο του ο Μίρκο Τομάσεβης. Τα γεγονότα δείχνουν ότι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος βρίσκεται στα πρώτα του βήματα. Αν οι Ορθόδοξοι λαοί δεν ενωθούν εγκαίρως, οι Τούρκοι θα έρθουν πάλι στα Βαλκάνια. Θράκη, Αιγαίο, Σκόπια θα επέμβουν κλπ. Κλπ. Εάν είμαστε διχασμένοι εμείς, οι Βαλκάνοι λαοί, οι Ορθόδοξοι, δίνουμε δικαίωμα στους μεν δυτικούς αντίχριστους, παπικούς και προτεστάντες και τους άλλους με την βία να υποτάσσουν ομόδοξες χώρες και σε εμάς με τη σειρά μας να μας απειλήσουν. Αφού διαιρούν και στρέφουν τον ένα λαό εναντίον του άλλου. Οι Ορθόδοξοι λοιπόν λαοί ή θα ενωθούν και θα εμποδίσουν την καταστροφή ή θα νικηθεί ένας-ένας. Διαιρεμένοι δηλαδή. Οι Ορθόδοξες τοπικές εκκλησίες έχουν μεγάλη ευθύνη για το μέλλον των Ορθόδοξων λαών, αλλά και για την επικράτηση της Ορθοδοξίας στον κόσμο. Καταλήγουμε λοιπόν αυτή τη σύντομη ομιλία. Δεν ολοκληρώσαμε. Έχουμε πολλά να πούμε. Συγχαίρουμε, δεν μπορούμε να μην συγχαρούμε, αυτούς τους λεβέντες που άφησαν την πατρίδα μας και έσπευσαν εθελοντές στην Σερβία. Συγχαίρομαι τον βουλευτή Δημήτριο Βουνάτσο που σωστά φρόνημα έκρινε πως πρέπει να δείξει μια διαμαρτυρία για την ειρηνοκαπηλεία και πόλεμοκαπηλεία της συμμαχίας της άνομης που στρέφεται εναντίον των Σερβών. Συγχαίρομαι τους 6 τριπολιτσιώτες, πατέρες και γονείς παιδιών που άφησαν τα σπίτια τους και πήγαν να συμπαρασταθούν τους Σέρβους στον δίκαιο αγώνα τους. Και συγχαίρομαι όλους τους άλλους εθελοντές, επωνύμους και ανωνύμους, που έσπευσαν και τώρα εκεί είναι συμπαραστάτες των ομοδόξων μας, των Σέρβων Ορθοδόξων. Συγχαίρομαι την πολιτεία που επιτέλους αποστασιοποιείται από τις άνομες βουλές αυτής της ιεράς σατανικής συμμαχίας που μας θυμίζει ιερά συμμαχία το 1821 που χαρακτίζει τον αγώνα του 21 των Ελλήνων ως ανταρσία κατά το νομίμου αρχής, χαριζόμενη στους μωμεθανούς. Καλούμε την Εκκλησία, τους Έλληνες πολίτες, να αφυπνιστούμε. Πλησιάζουν δυσάρεστες ίσως μέρες, εάν εμείς δεν απαντήσουμε σε αυτές τις απειλές που υπάρχουν και για την επέμβαση στην Βοσνία και για την αναγνώριση και τις διεκδικήσεις και αλυτρωτισμούς των Σκοπίων και για τις διεκδικήσεις και απειλές και απαιτήσεις των Τούρκων και των άλλων Αλβανών του φασίστα Σαλιμπερίσα. Αυτός είναι καλός δημοκράτης, ο φασίστας. Εμείς δεν είμαστε καλοί δημοκράτες που μας έλεγαν ότι έχουμε την καλύτερη δημοκρατία. Δεν πιστεύουν σε δημοκρατία. Πιστεύουν σε τυραννία την οποία θέλουν να επιβάλλουν με την ατάξη των πραγμάτων. Και καταλήγω, κύριος μοχλός εδώ στα Βαλκάνια είναι ο Πάπας στο Βατικανό, ο οποίος είπε ή αφοπλίστε τους Σέρβους ή εξοπλίστε τους Μουσουλμάνους. Αυτός είδε και εντολή για να επιτεθούν. Αυτού εντολές εκτελούν οι Ευρωπαίοι και οι άλλοι. Η χριστιανική λοιπόν Δύση έπαυσε να ζει χριστιανικά. Ζει καιροσκοπικά, γκαξτερικά και αποσκοπεί στο να καταλάβει εδάφη, να ταπεινώσει λαούς, να ισοπεδώσει τους Ορθοδόξους. Έρχεται η δική μας σειρά εάν δεν προσέξουμε. Καταλήγω. Είναι ολοφάνερο λοιπόν ότι πραγματώνεται
η νέα τάξη των πραγμάτων που είπε ο Μπους, άλλος ψεύτης, και επανέλαβε ο Κλίντον, άλλος ψεύτης που άρπαξε, λίστεψε τους ψήφους των Ελλήνων στην Αμερική, υποσχόμενος δικαιοσύνη στα Σκόπια, και τώρα μας απειλεί και για άλλα ραπίσματα. Τρελάθηκε ο κόσμος. Δεν τρελάθηκαν. Υπηρετούν τη νέα τάξη των πραγμάτων, η οποία προωθεί ένα σχέδιο εξοντώσεως, διαιρέσεως των Ορθοδόξων λαών, αλληλοσπαραγμού, αλληλοσφαγής των Ορθοδόξων λαών, για να επικρατήσει ο Πάπας, ο Παπισμός, και στη συνέχεια να μας φέρουν ακόμα και τους Μαμεθανούς, για να έχουμε άλλη τουρκοκρατία προσωρινά, έως ότου και αυτούς χτυπήσουν, για να κάνουν μια παγκόσμια θρησκεία, ένα χαρμάνι, μια Βαβυλωνία, περί της οποίας θα μιλήσουμε σε άλλη εκπομπή με σχετικές πηγές και βιβλιογραφία. Ας αγωνιστούμε, αγαπητοί τηλεθεατές, το καθήκον μας, και μην βγαίνουν στα κανάλια και μιλούν με ητοπάθεια. Δεν χάσαμε και εμείς τον αγώνα για τα Σκόπια. Θα μιλήσουμε και άλλη φορά γι' αυτόν. Συγχαίρουμε τα μέτρα της πολιτείας. Τέλος πάντων, έχουμε και αξιοπρέπεια. Έχουμε και εθνικό φιλότιμο. Να μην τρεπόμαστε να λέμε πως είμαστε Έλληνες. Και ας αγωνιστούμε λοιπόν για τα εθνικά μας δίκαια. Όταν υποχωρούμε εμείς, υποχωρούμε εμείς. Τότε γιγαντώνει η θρασίτητα και η απαιτήση των άλλων. Να απαιτούμε και εμείς. Και να απειλούμε και εμείς που μπορούμε να απειλήσουμε, για να μας σεβαστούν όταν δεν έχουν ιερό και όσιο. Ας ευχηθούμε λοιπόν να βάλουν μυαλό και οι δυτικοί να πάψουν να απειλούν και να ειρηνεύσει ο κόσμος με δικαιοσύνη, ειρήνη και αγάπη. Θα επανέλθουμε. Έχουμε πολλά ακόμη να πούμε. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Χαίρετε.